Σύντροφοι, καλησπέρα και από μένα. Υπάρχει ένα δραματικό ερώτημα, ή πιο σωστά ένα διπλό δραματικό ερώτημα. Γιατί η Ελλάδα γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πιο αδύνατος κρίκος της εξελισσόμενης παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, και επίσης γιατί η επίθεση κατά των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων στη χώρα μας αποκτά με κύριον ορχιστρωτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ηγεμονικά της παρτακεφάλαια, αυτή την πρωτοφανή ένταση και επανασότητα, είναι ερωτήματα όχι ακαδημαϊκού αλλά και λαϊκού χαρακτήρα. Θα προσπαθήσω παρακάτω να δώσω μια συνεκτική και κατά τη γνώμη μου σχετικά ολοκληρωμένη απάντηση. Ο πρώτος καθοριστικός παράγοντας είναι η σφοδρότητα της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Η δρυμύτητα με την οποία εκδηλώνεται η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βέβαια ως βάση τις γενικές της αιτίες. Συνδέεται όμως και με ορισμένους ειδικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν το πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ουσιαστικά εμφανίζεται ένα οικονομικό παράδοξο, ας το πούμε έτσι. Η κρίση να εκδηλώνεται αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις γνωστές σοβαρές ανακατατάξεις που προκαλεί, αλλά σύντομα όχι απλά μεταναστεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς βέβαια να εγκαταλείπει τη ΣΥΠΑ, αλλά επικεντρώνεται στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Δύο είναι οι βασικές αιτίες που επικεντρώνουν την κρίση και για πολλά για χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Πρώτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ατελής τελικά που δείχθηκε στην πράξη μορφή καπιταλιστικής ολοκλήρωσης. Είναι φυσικά ποιοτικά ανώτερη, παραδείγματος χάρη, από τις μορφές απλής διακρατικής συνεργασίας. Απέχει όμως πάρα πολύ από αυτό που ήταν αναγκαίο σήμερα, από το να είναι ένα διεθνικό υπερκράτος. Αυτό θα ήταν το τέλος μιας ευτυχούς ολοκλήρωσης καπιταλιστικής. Παρά τις αλλεπάλληλες συνθήκες που τη συγκροτούν μέχρι την έλευση της κρίσης, όπως είναι το Maastricht, η καθιέρωση του ευρώ και της ΟΝΕ, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι φανερή η απουσία ευρωπαϊκών πολιτικών θεσμών αντίστοιχων του επίπεδου της οικονομικής της ενοποίησης και πολύ περισσότερο θεσμών ποιοτικά ανάλογων με αυτούς του εθνικού κράτους. Ακριβώς αυτό το γεγονός δυσχέρανε εξαιρετικά τους χειρισμούς και τη χάραξη των πολιτικών από την πλευρά του ευρωπαϊκού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τελικά αποδεικνύεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το πούμε λίγο λογοτεχνικά, είναι ένα σκαρί για τις ίσχυες θάλασσες, των θετικών ρυθμών ανάπτυξης και όχι για τις τρικυμίες της ύπεσης και των κρίσεων. Και μάλιστα για μια τέτοια ωκεάνια τρικυμία, όπως είναι η σημερινή δομική, καθολική, καπιταλιστική κρίση. Δεύτερη αιτία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να τοποθετήσουμε τους πολυεπίπεδους ενδοκαπιταλιστικούς στο εσωτερικό της και ενδοϊμπεριαλιστικούς στο εξωτερικό της ανταγωνισμούς, που οξύνονται στο έπακρος της συνθήκης της κρίσης και επιτείνουν τα προβλήματα της ατελούς καπιταλιστικής ολοκλήρωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά εδώ και με στοιχεία και με τεκμηρίωση, η οικονομία του χρόνου όμως δεν μας το επιτρέπει. Φυσικά, στη διάρκεια της κρίσης και για την αντιμετώπιση της, μεταξύ του 2011 ίσως και του 2013, εκδηλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη ένας καταιγισμός νέων αντιδραστικών κανονισμών, κανόνων, συστάσεων, θεσμών ελέγχου, επιβολής και κυρώσεων, οι οποίοι συγκροτούν στη συνύφανσή τους την πορυφόητη νέα οικονομική διακυβέρνηση, με εμβληματικότερο κανόνα το Δρακόντιο Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Μέτρα που οδηγούν στο σύνολό τους στη δραματική συρρήκνωση της οικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών. Επιπλέον σε ένα πιο στρατηγικό επίπεδο για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, έχει ανοίξει πρόσφατα με αφορμή την ένταση και την επιμονή της κρίσης, που τέκνο της άλλωστε είναι και το Brexit, μια ολόκληρη συζήτηση για ακόμη πιο αντιδραστικές δομικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των πολλών ταχυτήτων, η εκβάθρων στρατιωτικοποίησή της και άλλα πολλά. Όλα αυτά γίνονται όμως εκ των υστέρων. Ένας παράγοντας λοιπόν είναι ακριβώς αυτή η ένταση της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δεύτερος καθοριστικός παράγοντας
είναι οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού καπιταλισμού, που όχι μόνο δεν αναιρούν τις γενικές αιτίες της κρίσης που αναφέρθηκε και ο Βασίλης. Ίσα-ίσα τις επιβεβαιώνω. Σε συνδυασμό λοιπόν με την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, καθοριστική για την εξέλιξη της κρίσης στη χώρα μας, είναι η εξαιρετικά ανισότιμη ένταξη του ελληνικού καπιταλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στην ΟΝΕ, οι συνέπειες από την πτώση του λιπαρκτού και τις πρωτοφανές ανακατατάξεις στα Βαλκάνια και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο που δημιουργούν η πλήρης απελευθέρωση των αγορών, οι πλανητικές ροές των κεφαλαίων κτλ., οδηγούμαστε μεν στην ενδυνάμωση πολλών ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων, ακούστηκαν τέτοιες προηγουμένως, παράλληλα όμως και στη μαζική καταστροφή μικρών και μεσαίων κεφαλαίων, στη συντριβή παραδοσιακών μεγάλων παραγωγικών κλάδων, στη μετανάστευση ελληνικών επιχειρήσεων και στη δραματική επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου. Στο παραπάνω πλαίσιο δεν πλήττονται βία μόνο τα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα, για μας είναι βέβαια το κύριο. Αλλά η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού καπιταλισμού με την αποσάρθρωση μεγάλων τμήματων της παραγωγικής του βάσης, που γίνεται τελικά ομοιραίος, κατά τη γνώμη μου, παράγοντας κατά την εκδήλωση της κρίσης για να πάρει αυτά τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε. Υπάρχουν, σύντροφοι, μερικές σημαντικές ακόμη ιδιαιτερότητες, θα αναφερθώ σε μερικές από αυτές, που επικαθορίζουν την οξύτητα της κρίσης στη χώρα μας, όπως την γνωρίζουμε. Μια ιδιαιτερότητα είναι το υψηλό χρέος, που γίνεται εξαιρετικά οξύ και παθή πρόβλημα, γιατί συνδυάζεται με το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, καθώς και με το έλλειμμα εμπορικών συναλλαγών. Πέρα φυσικά από το ρόλο που έχει παίξει η σύγχρονη παγκόσμια χρεομηχανή με όλα τα συνεπόμενα που έχει. Άλλη μια ιδιαιτερότητα είναι η μειωμένη δυναμική της καπιταλιστικής εισόρευσης και κερδοφορίας, που έχει οδηγήσει τον ελληνικό καπιταλισμό, αυτό συμβαίνει ήδη από τα πρόθυρα της κρίσης, πριν από την κρίση, την έχει οδηγήσει σε ύφεση ίδια σε σχέση με τους σημερινούς ρυθμούς και αντίστοιχη μείωση του ΑΕΠ. Οι αιτίες αυτής της προβληματικής κατάστασης της μειωμένης δηλαδή κερδοφορίας, θα αναφέρω τρεις. Πρώτον, η απώλεια του συγκριτικού πλεονεκτήματος του κοινού εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, λόγω της εμφάνισης πολύ φτηνότερου εργατικού δυναμικού στα γειτονικά Βαλκάνια, στην Κίνα, αλλά και στο πλαίσιο του καθεστώτος που εγκαινιάζει, στο βαθμό που το επεξέδιναν, η οδηγία Βολκενστάιν. Δεύτερον, η μειωμένη, κατά πολύ εκπλήρωση των οικονομικών προσδοκιών που είχε η ελληνική ολιγαρχία, τη διείσδυση 4.000 ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, λόγω της μεταγενέστερης ένταξης αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, η μαύρη τρύπα, περίφημη τρύπα, των 30 τουλάχιστον δις ευρώ που δημιούργησε η περιβόητη Ολυμπιάδα, της νέας δίθεν μεγάλης ιδέας της ισχυρής Ελλάδας που φάθηκε κάτω από την κρίση γενική και ειδική. Ήταν το βατερλό της ελληνικής αστικής τάξης. Μια ακόμη επιβαρυντική ιδιαιτερότητα του ελληνικού καπιταλισμού είναι επίσης σαθρή μορφή της συνήφανσης κράτους και επιχειρήσεων. Δεν θα αναφερθώ σε ειδικά τεχνικηριωτικά στοιχεία, μπορεί να τα ψάξει, να τα βρει κανείς, και σε δουλειές που έχει κάνει για την κρίση και το ίδιο το νέο αριστερό. Τα αποτελέσματα αυτής της σαφής συνύφανσης είναι εκθαμβωτικά σε πολλά εισαγωγικά. Υπέρογες πρωτοφανείς στρατιωτικές δαπάνες, τεράστια διαφυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό, νόμιμη μεν, αλλά σκανδαλώδης φοροαποφυγή και φοροαπαλλαγή, το λέω στην κομψή γλώσσα του επιχειρηματικού κόσμου, που οδηγεί διαρκώς σε σοβαρή υστέρηση εσόδων και σε ελληματικούς προϋπολογισμούς. Αυτή τα φάγανε. Σημαντική ιδιαιτερότητα είναι και η στέρηση στις νεοφιλελεύθερες αναδιαρθρώσεις της προηγούμενης, της τσεχικής εποχής, για συγκεκριμένους κοινωνικοπολιτικούς λόγους και σχετισμούς. Έπρεπε λοιπόν μέσα στο ίδιο διάστημα και με βίαιο τρόπο να διανυχθεί και αυτή η διαδρομή. Να μην αναφέρω παραδείγματα, δείτε ότι ο νόμος 1264 για την αστική τάξη και όλους τους κυρίαρχους έχει βρικολακιάσει, που αντιστοιχεί σε πολύ παλιότερο, σε παλιότερη φάση συσχετισμών και ανάπτυξη του καπιταλισμού. Λέω, όλα αυτά έπρεπε, θα γίνει και με την τρίτη αξιολόγηση.
Τέλος, αξιοσημείωτο γεγονός είναι πως η εκδήλωση της κρίσης βρίσκει τον ελληνικό καπιταλισμό, αυτό έχει τη σημασία του, στο μάτι του κυκλώνα σκληρών ενδοκαπιταλιστικών και ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Το επίδικο αυτών των αντιθέσεων δεν είναι φυσικά οι προοπτικές του ελληνικού καπιταλισμού, αλλά οι προοπτικές του ευρώ και της ευρωζώνης, αλλά και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κλειδονίζονται στο πλαίσιο αυτής της κρίσης. Στο ίδιο πλαίσιο υφλοχωρούν, υπησέρχονται και έχουν ιδιαίτερο βάρος οι αντιθέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπα, ο πόλεμος των νομισματικών ισοτιμιών, που μερικές φορές εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη οξύτητα, αλλά και οι προσπάθειες της Κίνας, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, να αποκτήσει προγεφυρώματα στην Ευρώπη μέσω του ελληνικού καπιταλισμού. Έτσι λοιπόν, έρχεται μοιραία η κάθοδος, όχι στον Άδη, αλλά στα χωρίς τέλος και έλεος μνημόνια. Ας δούμε τώρα τα γεγονότα στη συγκυρία του 2010 με την κρίση παρούσα, σοκούσα και απειλητική εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ίδια την ανέτοιμη και απαράσκευη και με την Ελλάδα απολύτως ευάλωτη, όπως προηγουμένως περιγράψαμε. Είναι κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση που κατασκευάζει και ενορχιστρώνει όλη αυτή την κόλαση των μνημονίων που ζούμε στη χώρα μας για πάνω από 7 χρόνια. Με τη συνδρομή βέβαια και του Τουρουτού, δηλαδή τον ΗΠΑ, που είναι ένας παράγοντας και μια ερμηνεία που χρειάζεται τους χρόνους να εξηγηθούν. Γιατί όμως συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί η ΕΕ ως καθαρό ενιένωση του κεφαλαίου βάζει τελικά πάνω απ' όλα την ανταγωνιστικότητα των πολυεθνικών και των τραπεζών της, καθώς και τον παγκόσμιο ρόλο του ευρώ, που έχει γίνει πια ή θέλει να γίνει ή ήθελε να γίνει ένα παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Σε αυτό το πομό θυσιάζει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, αδιαφορώντας για την ακραία δυστυχία που προκαλούν οι πολιτικές της. Με βάση αυτά τα κριτήρια, σχεδίασε κοινικά και ανενδίαστα την περίφημη διάσωση σε πολλά εισαγωγικά της χώρας μας. Είναι πολύ γνωστό πλέον πως το πρώτο μνημόνιο διέσωσε κυρίως τις γερμανικές και τις γαλλικές τράπεζες που ξεφόρτωσαν παράτυπα, με βάση τους δικούς τους πάντα κανόνες, τα τοξικά ελληνικά ομόλογα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην αρχική ονομαστική τους αξία, ενώ εν τω μεταξύ είχε υποδεκαπλασιαστεί τουλάχιστον η αξία τους και τα μετέτρεψαν μαγικά έτσι σε ελληνικό δημόσιο χρέος που στα κράτησε μέσω του δανεισμού και του πρώτου μνημονίου. Αυτό όμως ήταν μια αντανακλαστική, αμυντική θα έλεγα, κίνηση υπέρ του ευρώ. Το βάθος των εξελίξεων όμως είναι κατά τη γνώμη μου επαχθέστερο. Ουσιαστικά τα ηγεμονικά κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντοτε με τη θερμή συνηγορία της ελληνικής ολιγαρχίας, αποφάσισαν με μοχλό το χρέος και τη μέγενη των μνημονίων να μετατρέψουν καταρχή την Ελλάδα και ευρύτερα τον Ευρωπαϊκό Νότο σε δεξαμενή φτηνής και χωρίς δικαιώματα ακατοχήρωτης της εργασίας. Ένα είδος, ας το πούμε έτσι, ευρείας ειδικής οικονομικής ζώνης. Και μάλιστα για πρώτη φορά εντός του ανεπτυγμένου καπιταλισμού. Επιπλέον ο λαός και η χώρα μας έγιναν ένα συνειδητά σχεδιασμένο πεδίο πειραματισμού, ένα πρότυπο εργασιακής και κοινωνικής απορρίθμισης, με σκοπό τη γενίκευσή του παντού βέβαια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις αναγκαίες φυσικά προσαρμογές στην κάθε χώρα. Ταυτόχρονα, ας δούμε και ένα άλλο επίπεδο, βλέπουμε στο ίδιο αυτό πειραματικό πεδίο η Ελλάς να δοκιμάζεται μια εξίσου βίαιη ανασυγκρότηση, παύλα συγκεντροποίηση του κεφαλαίου με την καταστροφή ή τη συρρήγνωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπου παράλληλα με αυτό εκδηλώνεται ένα κολοσιαίο κύμα κοινωνικής εκαθάρισης, συντριβής και ερημοποίησης. Αυτό δεν είναι κάτι πρωτοφανές, ούτε συνωμοσιολογική σύλληψη. Ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, πως η χιλή του Πινοσέτ, δεν είναι μακριά από εμάς πια, χρονικά, έγινε από τα παιδιά του Σικάγο, του Μίλτον Φρίντμαν, το αντίστοιχο τότε πεδίο πειραματισμού, με εξαιρετική ιδιότητα και επανασότητα, για τις νεοφιλελεύθερες συνταγές του παλιού σχεδίου που έπρεπε να απαντήσει στην προηγούμενη κρίση, που γενικεύτηκαν παντού μετά από το οργανισμό θατσερισμό. Όλα τα παραπάνω λοιπόν, σε συνδυασμό με τις βιωματικές, τραυματικές μας εμπειρίες, πείθουν τον καθένα μας, αυτό το λέω και εκ μέρους της διεξόδου, πρέπει να μιλήσω έτσι, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν είναι το σπίτι των λαών, αλλά αντίθετα και πάνω απ' όλα
είναι η ενοποίηση των αστικών της τάξεων με σκοπό την κατυπόταξη κάθε λαού και κάθε χώρας χωριστά. Ιδιαίτερα τώρα, στις πειρακτωμένες συνθήκες της κρίσης. Ας αναλογιστούμε, σύντροφοι, λίγο. Θα μπορούσε, χωρίς τις σιδερένιες πλάτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αυτή τη δύναμη πυρός που το συνασπισμένο ευρωενωσιακό κεφάλαιο διαθέτει, οποιαδήποτε κυβέρνηση ή επιμέρους ολιγαρχία όπως η ελληνική, να καταργήσει σε μια νύχτα τις εργατικές, λαϊκές και δημοκρατικές κατακτήσεις ενός αιώνα? Αυτό είναι το αντάλλαγμα που παίρνουν. Ούτε στα πιο τρελά ονειρά της δεν είχε σκεφτεί αυτή τη νίκη απέναντι στον κόσμο της εργασίας. Γι' αυτό τα δίνει όλα. Η απάντηση για όλα αυτά νομίζω ότι είναι αυτονόητη. Ευχαριστώ πολύ.